Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να φιλοξενούμε την κυρία Ζωή Ράπτη, υφυπουργό Υγείας με αρμοδιότητα θέματα ψυχικής υγείας. Καλησπέρα σας, κυρία Ράπτη. Καλώς μας ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας και καλή χρονιά με υγεία. Με υγεία, με υγεία. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε για τον λόγο καταρχήν της επίσκεψής σας σήμερα εδώ στο Ηράκλειο. Βρεθήκατε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και εγγενιάσατε το Κέντρο Ημέρας Αλτσχάιμερ, μια πολύ σημαντική μονάδα για ανθρώπους που νοσούν, πάσχουν από Αλτσχάιμερ και άνοια. Να μας δώσετε πληροφορίες για την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα του κέντρου. Ναι, είναι καταρχήν μια εξωνοσοκομιακή μονάδα, μια μονάδα στην οποία γίνεται διάγνωση του Αλτσχάιμερ, της άνοιας αλλά και άλλων νοητικών διαταραχών. Είναι μια μονάδα στην οποία δίδεται υποστήριξη, δημιουργική απασχόληση και παράλληλα δίνεται και υποστήριξη και στους φροντιστές και στην οικογένεια των ανθρώπων με άνοια, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια πολύ δύσκολη νόσος Αλτσχάιμερ και χρειάζεται μεγάλη υποστήριξη τόσο στον ίδιο τον ασθενή όσο και στα μέλη που τον βοηθούν. Πέραν αυτού, η συγκεκριμένη δράση είναι μια δράση η οποία γίνεται με χρηματοδότηση από την περιφέρεια της Κρήτης, γιατί εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ η δημιουργία αυτού του κέντρου για τα δύο πρώτα χρόνια, αλλά το Υπουργείο Υγείας είναι αυτό το οποίο δίνει τη δομή και βεβαίως συνεχίζει από εκεί και πέρα τη λειτουργία της μετά τη διετία. Και νομίζω ότι ξεκινάει πιλωτικά το έργο αυτό. Είναι η πρώτη δημόσια δομή και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, γιατί κατά τη διάρκεια της πανδημίας κατέστη έτσι εμφανέστατο ότι χρειάζονται ιδιαίτερη υποστήριξη οι πιο ευάλωτες ομάδες. Και οι πιο ευάλωτες ομάδες είναι και οι ηλικιωμένοι μας. Είμαστε μια χώρα που γυράσκει, όπως ξέρετε, και χρειάζεται υποστήριξη στους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι ένας αριθμός εξ αυτών θα αντιμετωπίσει, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, τα ζητήματα αυτά από τα 60 και μετά. Και νομίζω και στη διάρκεια της παρουσίας σας ανακοινώσατε, προαναγγείλατε και την ενίσχυση του κέντρου της κινητής μονάδας ψυχοθεραπείας. Έτσι. Ακριβώς. Είναι η κινητή μονάδα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, η οποία ήδη λειτουργεί κάποια χρόνια. Εκείνο το οποίο εξαγγείλαμε είναι την ενίσχυσή της, πάλι από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, με έναν ακόμα ψυχίατρο, έναν ψυχολόγο, αλλά για πρώτη φορά και ένα παιδοψυχολόγο, για να αντιμετωπίσει και να υποστηρίξει και παιδιά όταν επισκέπτεται τα χωριά και τις μικρές κομοπόλεις του νομού Ηρακλείου. Είναι μια μονάδα που σίγουρα πάει και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, αλλά σίγουρα αν ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, θα συμβάλλει ακόμα περισσότερο σε ανθρώπους, θα βοηθήσει ανθρώπους που σίγουρα χρειάζονται τέτοιου είδους βοήθεια. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίζουμε τους συμπολίτες μας που έχουν αυτή την ανάγκη στον τόπο κατοικίας τους. Και γι' αυτό το λόγο η κινητή μονάδα είναι κάτι το οποίο εγώ πιστεύω πάρα πολύ ως τρόπο υποστήριξης, γιατί πηγαίνει στα πιο απομακρυσμένα χωριά, δίνει την κατάλληλη υποστήριξη, δίνει ακόμα και την θεραπεία σε κάποιες περιπτώσεις. Και θα έλεγα ότι ήταν και εκείνο το μέσο που υποστήριξε τους κατοίκους του Αρκαλοχωρίου ακριβώς μετά τον μεγάλο σεισμό που βίωσαν. Της 27 Σεπτεμβρίου ακριβώς. Και βρεθήκατε, είχατε βρεθεί στο πρόσφατο παρελθόν εδώ, ναι, για να δείξετε και την έμπρακτη στήριξή σας στο σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρι, γιατί ως γνωστόν οι άνθρωποι από τη μια στιγμή στην άλλη έχασαν τις περιουσίες τους, καταστράφηκαν τα σπίτια τους, είχαμε και μια απώλεια ανθρώπινη ζωής, οπότε σίγουρα η συνδρομή η δική σας και κατ' επέκταση του Υπουργείου Υγείας όσον αφορά την ψυχική υγεία ήταν καθοριστική και είναι καθοριστική. Ήταν σημαντικό το ότι βρεθήκαμε εκεί και είδαμε από κοντά πράγματι τις μεγάλες ζημιές που έχουν υποστεί οι πολίτες και βεβαίως συζητήσαμε και με τη Δημοτική Αρχή αλλά και με το Κέντρο Υγείας εκεί που επιτελεί εξαιρετικό έργο. Ακριβώς πάνω στα ζητήματα της υποστήριξης, της ψυχολογικής υποστήριξης, γιατί ξέρετε, ο φόβος είναι το πρώτο πράγμα που σε κυριεύει μετά από ένα σεισμό. Πρέπει να μάθεις να ζήσεις με την νέα κατάσταση και βεβαίως να βρεις τη δύναμη να προχωρήσεις τη ζωή σου. Αυτό το οποίο ήδη κάνουμε και στο Κέντρο Υγείας εκεί και με την κινητή μονάδα είναι να υποστηρίζουμε και τις οικογένειες αλλά και τα παιδιά, τα οποία καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν είδανε το σχολείο τους έτσι, να καταστρέφεται,
είναι κάτι δυσβάσταχτο για αυτά και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια συντονισμένη και γι' αυτό το λόγο ενισχύσαμε τον παιδοψυχολόγο και την κινητή μονάδα. Οπότε πήρατε και εκεί συγκεκριμένες δράσεις, ενίσχυσης τόσο των μικρών όσο και των μεγάλων για το σεισμόπληκτο Άρκαλο Χώρι. Και νομίζω ότι θα βρεθείτε και αύριο στα Χανιά να τελειώσουμε το κεφάλαιο Κρήτη και μετά θα πάμε στα της ψυχικής υγείας. Ναι. Ναι, αύριο θα μεταβούμε στα Χανιά, εκεί για να στηρίξουμε και εκεί τις δομές ψυχικής υγείας. Σήμερα μπορούμε να εξαγγείλουμε τη νέα έτσι, πρόσληψη ενός παιδοψυχιάτρου, ούτως ώστε να υποστηρίξει και εκεί τους μικρούς μας φίλους. Ξέρουμε ότι η πανδημία έχει πιέσει πολύ περισσότερο από όλους τα παιδιά, αλλά και τους εφήβους και πολλές φορές η επίσκεψη και η ανάγκη για χρήση τέτοιων υπηρεσιών, υποστήριξης ψυχικής υγείας, είναι απαραίτητη, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας και αυτό κάνουμε τώρα με τη συγκεκριμένη ενίσχυση. Μάλιστα. Τώρα, να ανοίξουμε λίγο το κεφάλαιο της πανδημίας. Πριν περάσουμε στις συνέπειες της πανδημίας, να μας κάνετε ένα σχόλιο όσον αφορά την πανδημία. Ανακοινώθηκαν και σήμερα γύρω στις 20.000 περίπου τα κρούσματα, σχετικά μικρός αριθμός. Ωστόσο, τα νεότερα είναι ότι επικρατεί στη ζωή μας η μετάλλαξη όμικρον, με ήπια νόσηση και με μυστικό το γεγονός του τριπλού εμβολιασμού. Ναι. Ο τριπλός εμβολιασμός, η τρίτη, η αναμνηστική δόση, όπως τη λέμε, είναι απαραίτητη για να προφυλαχθούμε σε κάθε περίπτωση από την νόσο. Πράγματι, η μετάλλαξη όμικρον τίνει να επικρατήσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ακόμα κρούσματα εμφάνισης της μετάλλαξης Δέλτα, η οποία προκαλεί και έτσι μεγαλύτερη και βαρύτερη νόσο, όπως δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα. Και για τον λόγο αυτό πρέπει πάντα να είμαστε προσεκτικοί και να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα και βεβαίως και της κοινωνικής αποστασιοποίησης έτσι, και βεβαίως της χρήσης της μάσκας, που είναι απαραίτητο να υπάρχει για να προφυλαχτούμε. Από ό,τι βλέπουμε στα νοσοκομεία υπάρχει μια πίεση, μια πίεση η οποία συμβαίνει φυσικά σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πολύ μεταδοτική αυτή η μετάλλαξη. Από την άλλη υπάρχει αύξηση των εισαγωγών, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μια πραγματικότητα. Από την άλλη όμως βλέπουμε τα κρούσματα σταδιακά έτσι να μειώνονται και ευελπιστούμε ότι σε κάποιο χρονικό διάστημα, το οποίο είναι συνάρτηση έτσι, και της παγκόσμιας πανδημίας, το πώς προχωράμε και ποια είναι τα δεδομένα τα επιστημονικά και στο εξωτερικό, θα έχουμε και εδώ σταδιακά μια μείωση των κρουσμάτων και βεβαίως μια μείωση των νοσηλιών. Γιατί ξέρετε, το βασικό είναι να μειωθούν οι νοσηλίες, το οποίο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Άρα κάνουμε υπομονή και επιμένουμε και έχουμε ψυχική ανθεκτικότητα. Ακριβώς, σημαντικός αριθμός ανθρώπων που νοσηλεύονται σε κλινικές COVID αλλά και σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Αντέχει το σύστημα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το σύστημα αντέχει, και οι γιατροί και το προσωπικό. Έχει ενισχυθεί και έχει ενισχυθεί με πάρα πολλούς τρόπους, τόσο και με μονάδες εντατικής θεραπείας όπως ξέρετε ήδη, αλλά τώρα ενισχύεται ακόμα περισσότερο με πάνω από 1.200 κλίνες στην Βόρειο Ελλάδα και στη Θεσσαλία, όπως επίσης και με πάρα πολλές κλίνες οι οποίες δίνονται και από τον ιδιωτικό τομέα. Ένα ποσοστό 10-15% ιδιωτικών κλινικών θα δώσουν κλίνες, απλές κλίνες COVID. Ενισχύονται λοιπόν καθημερινά σε κλίνες στα νοσοκομεία μας. Πέραν όμως αυτού, εκείνο το οποίο επίσης έγινε και το γνωρίζουμε όλοι, έγινε επίταξη υπηρεσιών ιατρών στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό ήταν σημαντικό να γίνει και όπου απαιτηθεί θα γίνει, γιατί για ένα μικρό χρονικό διάστημα της τάξης περίπου του 1-1,5 μήνα θα χρειαστεί να προσφέρουν και αυτοί οι γιατροί τις υπηρεσίες τους 10 μέρες περίπου το μήνα, αμοιβόμενοι φυσικά, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ελάχιστο, έτσι, μια ελάχιστη προσφορά στους συνανθρώπους μας, αφού είναι φυσικά και αμοιβόμενη αυτή η επίταξη, ακριβώς για να βοηθήσουμε την εξέλιξη και βεβαίως την προφύλαξη των συμπολιτών μας από την πανδημία. Ας μην ξεχνάμε ότι μπορεί αυτός που θα νοσηλευτεί αύριο να είναι η μητέρα μας, να είναι το παιδί μας. Ακριβώς. Άρα κάθε προσπάθεια και κάθε βοήθεια που δίνεται και από τον ιδιωτικό τομέα είναι πολύ σημαντική. Και βεβαίως μιλάμε για μια πανδημία, θα μου επιτρέψετε να πω, που μέσα στην πανδημία αυτή έχει δημιουργηθεί μια άλλη πανδημία. Και εννοώ την πανδημία της ψυχικής υγείας. Γιατί όλοι μας λίγο πολύ περνάμε, έχουμε περάσει άσχημες ώρες, δύσκολες στιγμές
Είτε έχουμε νοσήσει είτε δεν έχουμε νοσήσει. Σίγουρα υπάρχουν συνέπειες της πανδημίας στην ψυχική μας υγεία. Λέμε ότι είναι μια πανδημία, μέσα στην πανδημία η πανδημία της ψυχικής υγείας. Αυτό καταγράφεται παγκοσμίως και δεν είναι τυχαίο ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καταγράψει και έχει αναγάγει την ψυχική υγεία σε έναν από τους 4 πυλώνες για τη στρατηγική του και την πολιτική του για την περίοδο 2020-2025. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει τα συστήματα ψυχικής υγείας να ενισχυθούν. Και είναι ευτύχημα το ότι στη χώρα μας από την έναρξη σχεδόν της πανδημίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δημιούργησε ένα ειδικό χαρτοφυλάκιο στο Υπουργείο Υγείας για την ψυχική υγεία και για τις εξαρτήσεις, προκειμένου ακριβώς να δώσουμε έμφαση στην ενίσχυση αυτών των υπηρεσιών στην κοινότητα. Τι βλέπουμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας? Ότι επηρεάστηκαν οι πολίτες, ο γενικός πληθυσμός όπως τον λέμε, και όχι μόνο ο ειδικός πληθυσμός των ψυχικά ασθενών που ήδη νοσηλεύονταν ή είχαν κάποιο διαγνωσμένο πρόβλημα. Είδαμε ότι η αποστασιοποίηση, είδαμε ότι το lockdown, η απομάκρυνση από τα σχολεία, από τις κοινωνικές επαφές, επιβάρυναν τα παιδιά. Είδαμε ότι η τηλεεργασία δημιούργησε προβλήματα ψυχικής υγείας στους εργαζόμενους και αυτό έχει καταγραφεί παγκοσμίως. Άρα το ζητούμενο είναι, και αυτό κάνουμε σήμερα στο Υπουργείο Υγείας, να ενισχύουμε τις υπηρεσίες μας με χρηματοδοτικά εργαλεία που μας δίνει και το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, στο οποίο έχουμε υποβάλει και προτάσεις, προκειμένου να δημιουργήσουμε περισσότερα κέντρα ψυχικής υγείας, καλύτερες υπηρεσίες και βεβαίως αυτές οι υπηρεσίες να δίνονται και κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID. Και μια τέτοια, και το λέω γιατί είναι σημαντικό να μας ακούσουν και οι πολίτες σε ό,τι αφορά την γραμμή 10306, η οποία δίνει ψυχοκοινωνική υποστήριξη όλο το 24ωρο σε όλο τον πληθυσμό. Όποιος καλέσει μπορεί να λάβει τέτοιες πληροφορίες υποστήριξης. Και να σας πω ότι από την έναρξη της πανδημίας έχουμε καταγράψει πάνω από 200.000 κλήσεις, όπου οι πολίτες ζητούν είτε έτσι μία υποστήριξη γιατί αισθάνονται μοναξιά, είτε εκφράζουν προβλήματα που σχετίζονται με ενδοοικογενειακή βία, προβλήματα τα οποία έχει επιφέρει η πανδημία, μία επιθετικότητα στα παιδιά. Αυτό τώρα θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είστε χύμαρος στο λόγο σας, που χυμαρώδεις. Λοιπόν, κρατάμε καταρχήν 10306, γραμμή επικοινωνίας για όσους ανθρώπους χρειάζονται ψυχοκοινωνική βοήθεια. Και θέλω να πάμε λίγο και στα παιδιά. Γιατί έζησαν εκ των έσω την περίοδο της καραντίνας. Βεβαίως και πολλές καραντίνες έχουμε ζήσει. Γενικότερα την περίοδο της πανδημίας έχει επηρεαστεί η ψυχική τους υγεία με τον α ή β τρόπο. Είτε στρεφόμενα τα παιδιά στο διαδίκτυο, είτε έχουμε δει να αναπτύσσονται ακραίες συμπεριφοράες, είτε κρίσεις πανικού, είτε περιστατικά κατάθλιψης, είτε αγχώδεις συμπεριφορές. Τι γίνεται με τα παιδιά και την ψυχική υγεία τους? Πράγματι, καταγράφεται και σε μελέτες που έχει κάνει το ΕΚΠΑ αλλά και άλλα πανεπιστήμια της χώρας ιδιαίτερη πίεση στα παιδιά. Αυτό το οποίο επίσης καταγράφεται είναι αύξηση της επιθετικότητας, αύξηση της εξάρτησης από το διαδίκτυο. Αρκεί να σας πω ότι έχουμε φτάσει σε ποσοστά 60% στα αγόρια και 40% στα κορίτσια ενασχόληση με το διαδίκτυο από 40 και 20 αντίστοιχα, άρα έχουμε πολύ σημαντική αύξηση. Έχουμε καταγράψει αύξηση της θλίψης, της απομόνωσης. Βλέπουμε πολλά παιδιά να κλείνονται στον εαυτό τους ή άλλα να εκφράζουν με επιθετικό τρόπο, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε και στο σχολείο, αυτή την πίεση την οποία αισθάνονται. Εκείνο το οποίο είναι πρώτη στο μέλημά μας είναι να τα στηρίξουμε και για το λόγο αυτό ενισχύουμε με συγκεκριμένες και με τη γραμμή που σας ανέφερα, αλλά και με δομές που δημιουργούμε, κέντρα ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα, ενισχύουμε αυτές τις υπηρεσίες και δημιουργούμε βεβαίως και ένα ειδικό κέντρο αναφοράς για το παιδί μετά από μια μεγάλη δωρεά που έγινε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με 15 εκατομμύρια ευρώ, όπου αυτό το κέντρο θα δίνει υποστήριξη στα παιδιά και σε ειδικούς ψυχικής υγείας, ούτως ώστε να μπορέσουν να βοηθηθούν. Παιδιά και εφήβους. Παιδιά και εφήβους, ακριβώς. Για μας είναι σημαντικό τα παιδιά αυτά να βοηθηθούν και το λέω αυτό γιατί και η Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία έχει κηρύξει έτσι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την ψυχική υγεία των παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι καταγράφονται αυτές οι αυξήσεις στις εξαρτητικές συμπεριφορές, στην πίεση που αισθάνονται και σε διατροφικές διαταραχές, οι οποίες έχουν επηρεάσει τα παιδιά, τα οποία δείχνουν έναν ψυχισμό έτσι ευάλωτο.
Βλέπουμε λοιπόν ότι θα μας ακολουθούν οι συνέπειες της πανδημίας και αργότερα, άρα είναι τώρα ώρα να δράσουμε από κοινού και γι' αυτό το λόγο και σήμερα ενισχύσαμε αυτήν την, έτσι, και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας με τις κινητές μονάδες. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στις κινητές μονάδες, γιατί βρίσκουν το πρόβλημα μέσα στο σπίτι. Μάλιστα. Και βεβαίως άνοιξαν και τα σχολεία. Θέλω και την άποψή σας γι' αυτό, με συγχωρείτε, γιατί υπήρξαν οι γνώμες διήσταντο να ανοίξουν, να μην ανοίξουν τώρα με τόσα κρούσματα κορονοϊού. Είδαμε και πόσα κρούσματα στα σχολεία, είτε για μαθητές είτε για εκπαιδευτικούς, τις πρώτες δύο ημέρες. Είχαμε και σήμερα κάποια κρούσματα. Εσάς ποια η άποψή σας για το άνοιγμα των σχολείων και την ψυχική υγεία, την επίδραση στην ψυχική υγεία των παιδιών? Καταρχήν, το άνοιγμα των σχολείων ήταν επιβεβλημένο οπωσδήποτε για την ψυχική υγεία των παιδιών, αλλά και για την εκπαιδευτική διαδικασία, διότι τα ίδια τα παιδιά κατέγραψαν επιδόσεις οι οποίες ήταν κακές σε ό,τι αφορά μαθησιακές, μαθησιακή επίδοση, όταν επέστρεψαν από το lockdown. Παγκοσμίως, όχι μόνο στη χώρα μας, φαίνεται ότι τα παιδιά που βρέθηκαν σε συνθήκες lockdown δεν εκπαιδεύτηκαν σωστά, έμειναν πίσω, πιέστηκαν ιδιαίτερα, δημιούργησαν περιστατικά στα τμήματα επιγόντων περιστατικών στις δομές ψυχικής υγείας, αυξήθηκε κατακόρυφα η επίσκεψη παιδιών σε έκτακτες συνθήκες σε αυτές τις δομές. Άρα ναι, ήταν απαραίτητο το άνοιγμα των σχολείων για την ψυχική υγεία των παιδιών. Και να πω και το εξής, ότι είναι ευτύχημα ότι στη μία εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων είχαμε μόνο δύο σχολεία τα οποία έκλεισαν. Στα δύο τμήματα, νομίζω. Ακριβώς, έτσι. Δύο τμήματα, συγγνώμη, στα 80.000. Αυτό δείχνει ότι καταρχήν υπάρχει ιδιαίτερη προφύλαξη λόγω του ειδικού πρωτοκόλλου με τα τρία πλέον self-test που γίνονται, του νέου πρωτοκόλλου που έδωσε η Επιτροπή των Ειδικών, αλλά βεβαίως υπάρχει και η καταγραφή που έγινε, βρέθηκαν πολλά παιδιά τα οποία θα νοσούσαν και θα μπορούσαν με κορονοϊό, να διασπείρουν, και να μεταδώσουν. Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, αναφορικά με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας που μας αναφέρατε και έχετε αναπτύξει για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αυτές οι υπηρεσίες, όταν τελειώσει η πανδημία, θα εξακολουθήσουν να υφίστανται, να βοηθούν τους πολίτες? Σαφώς και θα εξακολουθήσουν να υφίστανται. Κατά την άποψή μου, και η γραμμή η οποία λειτουργεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού, που είπαμε προηγουμένως, η 10306, αλλά και οι νέες υπηρεσίες που έχουμε δημιουργήσει, υπηρεσίες τηλεψυχιατρικής και τηλεσυμβουλευτικής, με ψηφιακά ιατρία, τα οποία ξεκινήσαμε. Τέτοια ήταν το πρώτο στο Καστελόριζο, έτσι εμβληματικά, αλλά και σε απομακρυσμένες περιοχές του τόπου μας, όπως και στις περιοχές της ορεινές του Εύρου. Γιατρία τα οποία δίνουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη όλο το 24ωρο και βεβαίως συνταγογραφούν. Αυτό η πανδημία το βελτίωσε. Βελτίωσε τα ψηφιακά εργαλεία. Μας έδειξε ότι αυτά τα ψηφιακά εργαλεία είναι πολύ χρήσιμα για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας. Και αυτό και είναι εργαλεία τα οποία δουλεύουμε και προσπαθούμε να τα ενισχύσουμε καθημερινά. Οπότε λοιπόν και με το πέρας της πανδημίας... Και με το πέρας θα συνεχίσει η υποστήριξη της ψυχικής υγείας, η αύξηση των δομών και βεβαίως η πρόσληψη προσωπικού. Ήδη έχουμε προχωρήσει σε όλη τη χώρα σε προσλήψεις πάνω από 70 ψυχιάτρων, αλλά και ψυχολόγων και ειδικών ψυχικής υγείας στις δημόσιες δομές μας. Να ρωτήσω, κυρία Υπουργέ, η ζωή ράπτει. Πώς το βλέπει το μέλλον της ψυχικής υγείας στη χώρα μας? Πιστεύω ότι με τη διεθνή συνεργασία, με τη συνεργασία και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που είναι αγαστή και στο τομέα της ψυχικής υγείας, με τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οι οποίες συνεργάζονται με το Υπουργείο Υγείας και δίνουν βεβαίως αποτελεσματικές υπηρεσίες, και βεβαίως με τις κατευθύνσεις που δίνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Γνώμονας για μας είναι να μην μείνει κανένας μόνος του, όπως λέμε, να μην μείνει κανένας πίσω. Η πανδημία μας δείχνει την ανάγκη της αλληλεγγύης, την ανάγκη της αλληλοϋποστήριξης και βεβαίως μας δίνει τον οδηγό για το μέλλον, πώς μπορούμε να πορευτούμε βελτιούμενοι. Και σίγουρα μιλάμε για μια πανδημία που έχει βγάλει και κακά συναισθήματα
και έχει φέρει σε πολύ δύσκολες καταστάσεις ανθρώπους, οπότε τα εργαλεία δράσης που έχετε αναλάβει να φέρετε εις πέρας σίγουρα θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία μας. Περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά. Και μια τελευταία ερώτηση αναφορικά με τις προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας, θα ήθελα να μου πείτε, για την ψυχική υγεία. Η προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας είναι ουσιαστικά η δημιουργία, όπως είπα προηγουμένως, κοινοτικών υπηρεσιών, να βρίσκεις δηλαδή κοντά στον τόπο κατοικίας σου ένα κέντρο ψυχικής υγείας και βεβαίως με τη δυνατότητα της τηλεσυμβουλευτικής και σε συνεργασία πάντα και με την αυτοδιοίκηση, να δίνεται και θα δίνεται η δυνατότητα να βρεις εξ αποστάσεως υποστήριξη χωρίς να χρειάζεται να πας έτσι και να επισκεφθείς ένα κέντρο ψυχικής υγείας. Και φυσικά κρατάμε το 1306 για ανθρώπους που θέλουν, ζητούν βοήθεια, χρειάζονται βοήθεια και μπορούν να επικοινωνήσουν όλο το 24ωρο και να ζητήσουν βοήθεια λοιπόν. Ακριβώς. Από τους εξειδικευμένους επιστήμονες, ειδικούς. Μάλιστα η επιλογή 3 η οποία σήμερα λειτουργεί, όταν καλείς την επιλογή 3, μπορείς να μιλήσεις με έναν ειδικό για ζητήματα που αφορούν παιδιά. Mm-hmm. Άρα οι γονείς μπορούν να απευθύνονται στους ειδικούς και για τα ζητήματα που αφορούν τα παιδιά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε και θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή χρονιά, με ψυχική ανθεκτικότητα. Να είστε καλά.